Σε πολύπλοκες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Φιλοξενούμε τον νευροχειρουργό, τον δόκτωρα Κυριάκο Παρασκευά. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να βάλουμε έτσι τα πράγματα με τη σειρά, τι ονομάζουμε πολύπλοκες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης? Κυρίως σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι παραμορφωτικές ανομαλίες, οι παραμορφώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, με απλά λόγια, η σκολίωση και η κύφωση. Ή και συνδυασμός των δύο, κύφος-σκολίωση, μαζί με τις υποδιαιρέσεις τους. Μια άλλη σημαντική κατηγορία πολύπλοκων παθήσεων σπονδυλικής στήλης, προφανώς είναι η όγκη της σπονδυλικής στήλης, που είτε εξορμώνται από τα οστά της σπονδυλικής στήλης, είτε από τα νεύρα, και μια ακόμα πιο σπάνια κατηγορία πολύπλοκων παθήσεων σπονδυλικής στήλης είναι οι αγκιακές ανομαλίες σπονδυλικής στήλης, με συχνότερες τις αρτηροφλεβώδεις δυσπλασίες και τα σιραγκώδημα αγκιώματα. Αντιμετωπίζονται χειρουργικά τέτοιες πολύπλοκες παθήσεις? Είναι ιδιαίτερα δύσκολο? Είναι, φαντάζομαι. Βέβαια. Βεβαίως αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Mm-hmm. Τις αντιμετωπίζουμε χειρουργικά? Κάποιες φορές έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις οι συγκεκριμένες παθήσεις για το πότε θα αντιμετωπιστούν χειρουργικά ή λιγότερο επεμβατικά ή ακόμη και συντηρητικά. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, δηλαδή δεν είναι πάντα η λύση το χειρουργείο? Θα σας απαντήσω. Για παράδειγμα, στην πιο συχνή μορφή σκολίωσης, ιδιοπαθής σκολίωση στην παιδική ηλικία, το λεγόμενο AIS, το οποίο εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρά κορίτσια, δεν χειρουργούνται αυτές οι σκολιώσεις όταν στις μετρήσεις είναι κάτω από 45 μοίρες ή ακόμη και 50 μοίρες. Ή δεν προκαλούν ιδιαίτερη αισθητική ανομαλία στο κοριτσάκι ή στο αγοράκι, η παραμόρφωση να προκαλεί ιδιαίτερη διαταραχή στην αναπνευστική λειτουργία, διότι αντιλαμβάνεστε αυτές είναι παραμορφώσεις που περιλαμβάνουν το θωραϊκό κλωβό, τη θωραϊκή κοιλότητα. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις μετρά αρκετά η πρόληψη να γίνεται μέτρηση των μοιρών της σκολίωσης στα σχολεία, και όσο αυξάνεται η σκολίωση μπορεί να γίνει ειδική φυσικοθεραπεία, η προσθήκη μιας ειδικής ζώνης, και όταν αυτές οι καταστάσεις βγουν εκτός ελέγχου, που λέμε σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι μεγάλη η αισθητική παραμόρφωση, έχουμε διαταραχές στην αναπνευστική λειτουργία, τότε ναι, και ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο όριο μοιρών, κυρίως στις 45 με 50 μοίρες, τότε ναι, επέρχεται η χειρουργική λύση, η οποία είναι και μόνιμη λύση, ως σύνολο με εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα μιας πολύπλοκης πάθησης του σπονδύλου που έπρεπε να αντιμετωπίσετε εσείς ο ίδιος χειρουργικά? Βέβαια. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε ένα περιστατικό σε μια κυρία, η οποία δεν ήταν, δεν θεωρείται νεαρή ηλικία, ήταν άνω των 45 ετών, αλλά ήταν μια υποθεραπευμένη σκολίωση, η οποία υποδιαγνώστηκε κατά την παιδική της ηλικία και εξελίχθηκε περίπου στις 65 με 68 μοίρες. Mm-hmm. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει μια τεράστια αισθητική παραμόρφωση, αλλά το κυριότερο σε αυτές τις ηλικίες είναι ότι η αναπνευστική της λειτουργία δεν ήταν η σωστή, δεν ήταν επαρκής. Άρα προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα. Σαφέστατα, ναι, πέραν της αισθητικής ανομαλίας και πολλές φορές χρόνιον πόνο, δυσβάσταχτον πόνο, ο οποίος δεν θεραπεύεται με φάρμακα, ούτε με φυσικοθεραπείες, και αναγκάζεται ο ασθενής να λαμβάνει ισχυρές δόσεις πολλές φορές οπιούχων, ναρκωτικών, αναλγωτικών, παυσιπών. Αυτή η περίπτωση σκολίωσης, επειδή δεν ήταν παιδικής ηλικίας, ενάρξεως, ήταν αρκετά δύσκαμπτη, με αποτέλεσμα να χρειαστούν ιδιαίτερες τεχνικές, μεγάλα χειρουργία, με προσπελάσεις και από την κοιλιά και από πίσω, συνδυασμός, με αποτέλεσμα να αναταχθεί και η σκολίωσης και η κύφωσης και να επιστρέψει η ασθενής πίσω στη φυσιολογική της ζωή με χαμόγελο και με τεράστια μείωση του πόνου. Μάλιστα. Να περάσουμε όμως και στις πολύπλοκες παθήσεις του εγκεφάλου. Αναφερόμαστε κυρίως σε όγκους και ανευρίσματα, γιατρέ? Βέβαια. Οι πολύπλοκες παθήσεις εγκεφάλου κυρίως αφορούν όγκους, είτε της επιφάνειας ή της βάσης του κρανίου, και οι αγκιακές ανομαλίες, με συχνότερο παράδειγμα βεβαίως τα ανευρίσματα εγκεφάλου. Ναι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, κάποιες άλλες παθήσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία? Υπάρχουν και άλλες παθήσεις, απλά οι όγκοι εγκεφάλου και τα ανευρίσματα θεωρώ είναι οι πιο χαρακτηριστικές
κατηγορίες που αφορούν πολύπλοκες παθήσεις εγκεφάλου. Και φαντάζομαι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο να επέμβει κάποιος χειρουργικά, έτσι. Βέβαια, όμως υπάρχουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένα νευρίσματα εγκεφάλου, στα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, στα οποία δεν μπορείς, δεν δικαιούσε να παρακολουθάς ένα νεύρισμα, ούτε να θεραπευθεί με τη μέθοδο του εμβολισμού, που είναι λιγότερη επεμβατική μέθοδος. Πρέπει να επέμβει ο χειρουργός να κατασκευάσει την ανατομία του ανεβρίσματος και να μπορέσει να το κλείσει. Διότι πολλές φορές οι ρήξεις ανεβρισμάτων έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Μπορούμε να δώσουμε και εδώ έτσι ένα παράδειγμα που εσείς αντιμετωπίσατε. Βέβαια. Και πάλι πρόσφατα, αν δεν απατώμε, τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, είχαμε έναν ασθενή, θα έλεγα σχετικά νεαρής ηλικίας, γύρω στα 45, με έναν γιγαντιό μεγάλο ανέβρισμα στην πρόσθια κυκλοφορία, μπροστά, στην πρόσθια αναστοματική, το οποίο μάλιστα πίεζε και τα οπτικά του νεύρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ασθενής προσήρθε στο ιατρείο μας με μερική τύφλωση. Από εκεί έγινε η διερεύνηση και ανακαλύψαμε αυτόν τον γιγαντιό ανέβρισμα. Παραπέψαμε τον ασθενή σε δύο εμβολιστές. Και οι δύο απάντησαν ότι δεν μπορούμε να εμβολήσουμε αυτό το ανέβρισμα, χρειάζεται χειρουργείο. Και με μια εξειδικευμένη προσπέλαση και ιδιαίτερες μεθόδους, κατασκευάσαμε όλη την ανατομία και καταφέραμε να κλείσουμε επιτυχώς αυτό το ανέβρισμα. Και ο ασθενής, αν δεν απατώμε, πήρε ένα εξειδικευμένο την τέταρτη ή την πέμπτη μεταχειρητική, χωρίς κανέναν. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας, η αποκατάσταση μετά από τέτοιες πολύπλοκες επεμβάσεις σε σπονδυλική στήλη και εγκέφαλο. Πόσο δύσκολη είναι. Θα σας πω, για παράδειγμα, η αποκατάσταση στο συγκεκριμένο ανέβρισμα ήταν μηδενική έως και καθόλου. Δεν χρειάστηκε καθόλου, διότι ήταν κάτι το οποίο διαγνώστηκε ανάμεσα, αντιμετωπίστηκε ανάμεσα και δεν είχε προλάβει να προκαλέσει οποιασδήποτε ανομαλίες κινητικές ή αισθητικές στον ασθενή. Σε ασθενείς με σκολιώσεις ή με κυφώσεις ή πολύπλοκες παθήσεις σπονδυλικής στήλης, τις οποίες δεν θεραπεύουν οι ασθένειες και μεταπίπτουν και σε χρόνιο πόνο, τότε μετά από και έναν επιτυχές χειρουργείο χρειάζεται κάποια περίοδος αποκατάστασης από τις 4 μέχρι 6 εβδομάδες, τα οποία απλά βοηθούν τον ασθενή, ενδυναμώνουν το μυοσκελετικό του σύστημα για να επανενταχθεί πολύ πιο εύκολα στην κοινωνική του ζωή μετέπειτα. Μάλιστα, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.